Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και οι ετοιμασίες στο διοικητήριο των Σερών έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι κατάφεραν να ετοιμάσουν και όλο το εκλογικό υλικό, το οποίο και θα παραδοθεί στους δικαστικούς αντιπροσώπους για να είναι έτοιμοι για το τμήμα το οποίο θα αναλάβουν την ημέρα των εκλογών. Στις Σέρες θα υπάρχουν ανοιχτά 471 εκλογικά τμήματα, συν ένα τμήμα στις φυλακές Νιγρήτας. Στις Σέρες, εγγεγραμμένοι έχοντες δικαίωμα ψήφου, είναι 221.143 πολίτες. Είναι όλα έτοιμα. Όσον αφορά το υλικό, δηλαδή τους σάκους που θα έρθουν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι να παραλάβουν, όπως βλέπετε, ήδη έχουν διανεμηθεί. Θα γίνει η παραλαβή από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Έχει γίνει η κλήρωση, οπότε και αυτό έχει τελειώσει. Εδώ θα γίνει η παραλαβή όλων των τμήματων και εδώ θα έχουν τα αποτελέσματα. Και με το καλό θα είμαστε εδώ. Ήδη για τα σχολεία, για να ξέρει ο κόσμος, από τις 19 Μαΐου, Παρασκευή, μέχρι και τη Δευτέρα 22 Μαΐου θα είναι κλειστά, όπου είναι εκλογικά τμήματα. Όσον αφορά τα εκλογικά τμήματα στις Σέρες, είναι 471 συν 1 στις φυλακές. Επίσης, να ξέρετε, αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι 221.143 συν 2.825, οι οποίοι θα ψηφίσουν ετεροδημότες, θα ψηφίσουν στην περιοχή τους, αλλά σε ρέους. 2.825. Και υπάρχουν και 3 μεικτά τμήματα ετεροδημοτών, δηλαδή ανθρώπων που ζουν εδώ στις Σέρες, αλλά θα ψηφίσουν τους υποψηφίους στις περιοχές τους. Σαφές, 471 τμήματα και ένα στις φυλακές. Αυτοί είναι όλοι που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Ελπίζω να έχει μεγάλη συμμετοχή, να έρθουν οι πολυσυμπολίτες μας και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Όλο το εκλογικό υλικό που θα δοθεί στους δικαστικούς αντιπροσώπους έχει αγοραστεί από σεραϊκές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών. Είναι το πλήρες υλικό, αν έχετε την καλοσύνη να σας δείξω. Είναι αυτά που χρειάζεται ένας δικαστικός αντιπρόσωπος, είναι τα συνήθεια αυτά. Ωραία. Όσον αφορά το τι θα χρειαστεί για να κάνει τη διαδικασία. Όλα αυτά έχουν πάρθει εδώ από σεραϊκές επιχειρήσεις και ήδη έχουν διανεμηθεί στους σάκους προκειμένου να τα παραδώσουν. Αυτά τώρα τα παίρνουν οι Δήμοι και αυτοί τα δίνουν οι δικαστικοί? Όχι, εμείς τα έχουμε και θα τα παραδώσουμε στους δικαστικούς αντιπροσώπους. Και το βράδυ των εκλογών θα έρχονται πρώτα από εδώ οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και μετά θα πηγαίνουν στο δικαστικό μέγαρο? Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς εδώ οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές και καταλαβαίνετε, τα δικαστήρια, νομαρχία, Δήμο Σερών είναι κάτι πολύ μικρό. Εκείνο που θα έχει σημασία είναι αυτά που θα έρχονται με τα SMS, εκεί θα είναι η ταχύτητα, όλα τα άλλα θα έπονται. Στο διοικητήριο εκείνο το βράδυ θα βρίσκονται αρκετοί εργαζόμενοι, κυρίως αυτοί που ασχολούνται με το κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμμάτων και της τεχνολογίας, καθώς από το διοικητήριο των Σερών και τη σελίδα της Περιφέρειας θα βγαίνουν τα επίσημα αποτελέσματα των κομμάτων και της σταυροδοσίας. Αναμένεται φέτος, μέχρι και τις 10 το βράδυ, να έχει καταμετρηθεί περίπου το 35% των εκλογικών τμήματων. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως το δείγμα θα είναι μεγάλο και το αποτέλεσμα θα έχει σχηματιστεί. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι θα είναι σίγουρα πιο μπροστά. Εκείνο που έχει σημασία μεγάλη είναι η αξιοπιστία. Δεν μπορούμε να λέμε πιθανά αποτελέσματα. Πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτά που λέμε. Καταγεγραμμένα περνάτε, έτσι? Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Επίσημα, ό,τι θα λένε εδώ πέρα, όχι, θα στέλνονται τα τηλεγραφήματα. Και SMS. Και SMS και με τα τηλεγραφήματα. Έχει 2-3 τρόπους οι οποίοι γίνονται. Αυτά τσεκάρονται και σίγουρα θα τα ανακοινώσουν. Και από τον πίνακα που θα δίνει η Περιφέρεια. Έτσι ακριβώς. Και στους υπολογιστές θα μπορούν διαδικτυακά να το βλέπουν, αλλά και στις ανακοινώσεις. Και φυσικά οι πολίτες που θα είναι εδώ θα υπάρχουν μεγάλοι ηλεκτρονικοί πίνακες που θα ενημερώνουν τον κόσμο. Δεν θα αργήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει σημασία η αξιοπιστία και το να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Τα τμήματα, όπως σας είπα, είναι 471 όσον αφορά το νομό Σερών. 30 είναι τα κόμματα τα οποία θα παίρνουν ψηφοδέλτια. Στην επικράτεια είναι 36, συν ένα λευκό. Οπότε είναι 30 κόμματα τα οποία έχουν να επιλέξουν. 30 συν ένα λευκό. Έτσι. Για την ορθή διεξαγωγή των εκλογών εργάζονται τις ημέρες αυτές 45 άνθρωποι, ώστε το βράδυ της Κυριακής να μην πάει τίποτα λάθος. Εδώ εργάζονται εδώ και μέρες περίπου 45 άνθρωποι, αυτοί και μαζί με τεχνικούς. Έχουμε ζητήσει και τον ιδιωτικό τομέα τη βοήθειά του, έχουμε σύμπραξη, οπότε πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ναι, έχουμε περάσει βραδιές εδώ πάντως. Δεν θα είναι μεγάλες οι βραδιές. Σήμερα, αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ πιο γρήγορα. Γιατί το θεωρείτε τόσο σίγουρο ότι θα είναι πιο γρήγορα? Γιατί είναι όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουμε πλέον στην ενημέρωση. Καταλαβαίνετε ότι πλέον η τεχνολογία είναι, όσον αφορά το χρόνο, πολύ. Έχει κάνει σύντιμηση των χρόνων, σύντιμηση των χρόνων. Μπορεί να τσεκάρεις, μπορείς να επικοινωνήσεις. Υπάρχουν οι συγκεκριμένοι. Θα πάμε πολύ πιο γρήγορα. Η τεχνολογία δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι ακριβώς. Να ξέρετε μετά.
Δεν είναι δύσκολες εκλογές με την έννοια ότι και η Σταυροδοσία και τα κόμματα κτλ. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Θυμάστε, κατά το παρελθόν είχαμε και 4 κάλπες και 5. Εδώ θα έχουμε τώρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα επιλέξει αυτός που θα ψηφίσει. Είναι η Σταυροδοσία η οποία θα κάνει και κλείνουμε. Δεν έχει κάτι άλλο.